Ειδοποιήσει στην προεκλογική αρένα, στην προεκλογική αντιπαράθεση, το ευαίσθητο ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι εγείρεται πια μείζον ζήτημα θεσμικό αλλά και εθνικό. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τη στοχοποίηση και τους εκβιασμούς έναντι της ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, μια πρακτική η οποία διχάζει την τοπική κοινωνία, πολλώνει και μπορεί να δημιουργήσει, να οδηγήσει σε σημαντικούς εθνικούς κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι μια πρακτική που έχει κάνει ήδη την Άγκυρα να τρίβει τα χέρια της. Και εξέφρασα επίσης την ανησυχία μου και τον προβληματισμό μου για τον τρόπο με τον οποίο εργαλειοποιείται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με στοχευμένες αποσπασματικές πληροφορίες που διαραίονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης φιλικά προς τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Και όπως γνωρίζετε, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός έχει την ευθύνη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που τα προηγούμενα 4 χρόνια μετατράπηκε σε μια υπηρεσία αποκλειστικά για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εξουσίας, της στενής εξουσίας του κ. Μητσοτάκη. Με παράνομες παρακολουθήσεις των πολιτικών του αντιπάλων, με παράνομες παρακολουθήσεις υπουργών, ακόμα και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Και τώρα αυτή η ΕΕΠ δεν διστάζει ο κ. Μητσοτάκης να την εργαλειοποιεί, αυτήν την ΕΕΠ, στον προεκλογικό αγώνα, στην προεκλογική αντιπαράθεση. Και αυτό κατά την άποψή μας είναι απαράδεκτο. Είναι άθλιο, είναι εθνικά επιζήμιο. Επίσης, εξέφρασα την ανησυχία μου σε σχέση με αυτή την τακτική της, του εκβιασμού, του ομού εκβιασμού και της στοχοποίησης. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και ιδίως η τουρκική επιρροή στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με στοχοποίηση ούτε με διχασμό. Μπορεί να αντιμετωπιστεί μονάχα μέσα από τη θωράκιση και ενίσχυση της ισονομίας και της ισοπολιτείας στη Θράκη. Μέσα από τις αποφάσεις που από κοινού λάβαμε στην Ειδική Διακομματική Επιτροπή που συγκροτήθηκε το 2020. Θέλω όμως κλείνοντας να απευθυνθώ και να μιλήσω για ένα θέμα που κατά την άποψή μου ξεπερνάει το θέμα της Θράκης. Ένα θέμα που αφορά κάθε κοινωνική ομάδα και κάθε Έλληνα πολίτη. Οι δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη μπροστά στη μουσουλμανική μειονότητα, δηλαδή αυτός ο ομός εκβιασμός, ότι αν δεν μας ψηφίσετε θα περάσετε δύσκολα τα επόμενα 4 χρόνια, δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τη μειονότητα, τη μουσουλμανική μειονότητα. Έγιναν εσκεμμένα μπροστά στις κάμερες για να περάσει αυτό το μήνυμα και να πάει σε κάθε σπίτι, σε κάθε Έλληνα πολίτη, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Είναι, θα έλεγα, μια πρόβα τζενεράλε για το τι θα ακολουθήσει. Όποια κοινωνική ομάδα, όποιος πολίτης είναι αντίθετος, έχει σκέψεις αντίθετες με αυτές της απόλυτης και ανεξέλεγκτης κομματικής και οικογενειακής εξουσίας, στο απότερο μέλλον θα βρίσκεται στο στόχαστρο. Θέλω λοιπόν να δηλώσω ότι τόσο εγώ προσωπικά, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, απέναντι σε αυτό το μήνυμα, το ανατριχιαστικό, που είναι μήνυμα εις βάρος της δημοκρατίας, θα σταθούμε απέναντι. Θα είμαστε εγγυητές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, θα σταθούμε απέναντι, όρθιοι, ώστε να μην περάσει ο φόβος σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε σπίτι, σε κάθε πολίτη. Η Ελλάδα έχει ισχυρή δημοκρατία, θα παραμείνει ισχυρή δημοκρατία. Λοιπόν,